Αναστατωμένη από τα διάφορα παρατράγουδα με πρωταγωνιστές νεαρούς παραβάτες. Στο διπορικό του Ωμέγα, στο Ορεινό Θέρετρο, κατέγραψε εικόνες από βανδαλισμούς αλλά και δηλώσεις από αγανακτισμένους κατοίκους. Σαββατοκυριακό ήταν μια ζούγκλα. Ιστορία καταγγέλλω. Ο εφιάλτης των μαθητικών εκδρομών ξύπνησε ξανά για τους κάτοικους της Κακοπετριάς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν λόγο για τρομοκρατία. Να βγουν μόνο τους τοίχους και τα σπίτια, να έρχονται να γράφουν πας στην πόρτα σου και πας στον τοίχο σου. Τι να σου πω, έναν πόλεμο, πόλεμος. Ευκήγα και όμως η κορή με όσο φράγουν έξω, που πέφτα καλοκαίρι, έπια ο Σιμπέτο. Έχουν δίκαιο οι χωριάνοι, κινδυνεύει μέχρι τη ζωή μας. Διότι εγώ ήμουν αυτός της μάρτυρας που είσαν τους πιστούς μέσα σε χόρτα και μπορούσα πια τα ρίσω. Ενοχλούν τους κάτοικους τη νύχτα σαν κοιμούνται, χτυπούν τις πόρτες και φεύγουν, τους ρίχνουν φωτοβολίδες, εκ των οποίων μια φωτοβολία μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά. Και άμα πάρει ένα σπίτι στην παλιά Κακοπετριά θα πάει όλη η Κακοπετριά. Το περασμένο μάλιστα Σαββατοκύριακο το χωριό σηκώθηκε στο πόδι με τον κοινοτάρχη να αναφέρει ότι φιλοξενήθηκαν περίπου 700 μαθητές οι οποίοι έψιναν στην μέση του δρόμου σούβλες, έσπασαν αυτοκίνητα και κράτησαν ξάγρυπνους τους κατοίκους από τις δυνατές φωνές και την μουσική μέχρι το ξημέρωμα. Χτες το Σάββατο το πρωί, η ώρα 3.30, σηκώθηκα και έφυγα από σπίτι μου και πήγα δουλειά για να μην τους ακούω. Τα πράγματα όπως φαίνεται βγαίνουν εκτός ελέγχου αφού όπως αποκάλυψε ο κοινοτάρχης του χωριού, στην κατοχή των μαθητών βρέθηκαν αλκοόλ, ναρκωτικά αλλά και μαχαίρια και τα οποία κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Βρισκόμαστε στην παλιά Κακοπετριά, όπου εδώ το Σαββατοκύριακο και με το που πέσει το φως του ήλιου επικρατεί το απόλυτο χάος. Εξεβήκαν που το δίπλα από το λινό, έφυγαν πάνω στα κεραμίδια μου και κάμαν τα κομμάτια. Έχω πληρώσει 1.250 ευρώ. Μου τα δουν το περσί, αλλά για να πάω να το αγοράσω είναι 400 ευρώ. Εγώ συνταξιούς άνθρωπος, δεν θέλω να πάω να αγοράσω. Εκλωτήσαν το αυτοκίνητο. Ναι, εκλωτήσαν το αυτοκίνητο. Ναι, εκλωτήσαν το αυτοκίνητο. Ναι, εκλωτήσαν το αυτοκίνητο. Ναι, εκλωτήσαν το Εσπάσαν τελείως. Θέλουμε τον καλό τουρισμό. Η αστυνομία είναι δίπλα μας. Το μόνο που ζητούμε από το Υπουργό Δικαιοσύνης και αρχηγών της αστυνομίας να μην μας εγκαταλείψουν. Την παρέμβαση της πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών ζητά το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όχι μόνο για να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουν τα χωριά της Υπαίθρου που έχουν ανάγκη από υγιή τουρισμό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και το τι ζητούμε από το κράτος ως κοινότητες, ως ανθρώποι που προσπαθούμε για την ανάπτυξη των περιοχών, είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τουριστικά το προϊόν των χωριών που είναι μοναδικό στην Κύπρο. Υποδεικνύοντας πως τα χωριά της Υπαίθρου δεν πρέπει να παραμελούνται και πως χρειάζονται αυτή την οικονομική ενίσχυση ώστε να ανακάμψουν, αφού ο τουρισμός στις περιοχές αυτές του Τρόδους είναι περιορισμένος. Η Κύπρος είναι σε αναλογία.